Λοιπόν, Αργολίδα τώρα, είχαμε παράξενα φαινόμενα. Για άλλη μια φορά. Πάμε λοιπόν στην Αργολίδα, στο Ναύπλιο. Αναποδογύρισε ένα μεγάλο ιστιοφόρο από την κακοκαιρία, το οποίο είχε τοποθετηθεί σε βάσεις στο προβλήτα του λιμανιού για επισκευή. Προκλήθηκαν πολύ μεγάλες, σοβαρές ζημιές, όπως μπορείτε να δείτε, αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Άργους και του Ναυπλίου άνοιξαν οι ουρανοί, πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια, γραφεία. Ήταν λίγο δύσκολες οι συνθήκες εκεί. Αν θέλετε να πάμε τώρα στην Καλαμάτα. Στεριά, απίστευτη εικόνα. Ναι, να δούμε και την Καλαμάτα, γιατί εκεί κι αν είχαμε ένα περιστατικό με κεραυνό σε νηπιαγωγείο. Έτσι. Κεραυνός λοιπόν χτύπησε μετασχηματιστή του δικτύου ηλεκτροδότησης, προκαλώντας έκρηξη δίπλα σε νηπιαγωγείο. Εκείνη την ώρα βρίσκονταν μαθητές στο νηπιαγωγείο, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας. Ήταν μαθητές του Ολοήμερου. Πετάχτηκαν και θράσματα στα γύρω σπίτια, αλλά όλα καλά. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Στην Καλαμάτα γενικότερα υπήρξαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και είχαμε και πτώσεις δέντρων, ακόμα και χαλαζόπτωση. Και στην Πάτρα είχαμε πολλά προβλήματα, έτσι. Πλημμυρισμένοι δρόμοι. Στην Πάτρα, ναι, και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη έντονες καταιγίδες. Γενικότερα, να πούμε ότι τώρα είναι σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας στην Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Χθες, αν προλαβαίνουμε να πούμε για τη Μάνδρα, που μετατράπηκαν σε ποτάμια οι δρόμοι, αν μπορούμε να δούμε το βίντεο. Μιλήσαμε και με την πυροσβεστική, μας είπε ότι δέχτηκε 20 κλήσεις στην Αττική. Και πραγματοποιήθηκαν 14 κοπές. Μάλιστα, και βέβαια πολλά και προβλήματα σε όλη τη χώρα από τους ισχυρούς ανέμους. Πολλές κοπές δέντρων. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Θα σε δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής.